Επιστρέφουμε πάλι στο Ζιζάνιο Radio. Πριν είχαμε τους δύο σκηνοθέτες από την Ουγγαρία, τον Γκάλμαν Τζιμπόγια και τον Τσάμπο Κρις Πέτερ. Πάλι είπα λάθος τα ονόματά τους, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε στο 25ο Φεστιβάλ Ολυμπίας για παιδιά και νέους και στην 22η Κάμερα Ζιζάνιο, όχι στην 23η που είπα πριν. Και τώρα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τρεις πάρα πολύ καλούς συγγραφείς Έλληνες. Οπότε δεν θα υπάρχουν μεταφράσεις από αγγλικά σε ελληνικά, θα είναι όλα εύκολα. Έχουμε μαζί μας την Κατερίνα Κρις. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, γεια σας. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Παναγιωτάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ. Και εννοείται τον Αλέξη Γεράση. Good afternoon. Καλησπέρα. Ουγγρικό ήταν αυτό. Είναι για τις μεταφράσεις. Δεν κατάλαβα τι γλώσσα ήταν. Τι γλώσσα ήταν? Τίποτα, αγγλικά. Α, δεν το άκουσα. Ωραία. Και έχουμε ετοιμάσει, μαζί μας έχουμε τη Μαρία Μάτσα για να σας κάνει τις ερωτήσεις τις οποίες έχουμε προετοιμάσει σήμερα. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ναι. Έχουμε μάθει την κυρία Κατερίνα πως είσαστε διάσημη συγγραφέας. Διάσημη δεν νομίζω. Είσαστε σίγουρα συγγραφέας. Πάλι. Συγγραφέας σήμερα. Ωραία. Παιδικό βιβλίο. Ναι. Πώς αρχίσατε να... Πώς σκεφτήκατε να γίνετε συγγραφέας? Πώς με χτύπησε κατά κούτελα, εννοείς. Έγινε τελείως ξαφνικά. Εγώ γενικά έχω μια διαφημίστρια, κάνω και ήμουν δημοσιογράφος, είχα και άλλες δουλειές τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή με χτύπησε μια ιδέα. Ταχμ. Και, ναι. Και κάπως έτσι ξεκίνησα. Δεν μπορούσα να αντισταθώ και να μην κάτσω να τα γράψω. Οπότε έτσι βγήκα. Δεν το σκεφτόμουν από παιδί. Θέλω να γίνω συγγραφέας. Και έγινα. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε γιατί τα περισσότερα βιβλία σας έχουν το χμ. Ναι, γιατί είναι η έμπνευση στο χαρτί. Και επειδή όταν σκέφτεσαι μια ιδέα, κάνεις χμ. Έτσι, okay. Δεν σημαίνει κάτι για σας συμβολικό ή κάτι τέτοιο? Είναι τα πλάσματα των λευκών σελίδων. Αυτό για μένα είναι τελείως ζωντανά πλάσματα. Είναι πάρα πολύ ωραίες έτσι, μικρές ιδέες. Και εγώ προσπαθώ να τις παρατηρώ όπου μπορώ. Γιατί κάποιες φορές είναι δύσκολο να δεις μια τέτοια ιδέα που έχει οθήσει έναν συγγραφέα να βάλει έτσι ένα παραπάνω λιθαράκι που δεν είναι τόσο εύκολο να το δει κάποιος. Και θέλεις πολύ διάβασμα για να το καταλάβεις. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω κάτι τέτοιο. Ναι, και νομίζω έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά. Αυτά τα βιβλία έχουν βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά, όπως μου λένε τουλάχιστον, οι γονείς τους μου το λένε. Ότι έκαναν τα παιδιά να αγαπήσουν το διάβασμα ή να αγαπήσουν το γράψιμο ή τη ζωγραφική. Okay. Ίσως έπρεπε να διαβάσω κι εγώ τα χμ. Μικρότερος. Ναι. Μάλλον δεν είχαν έχω βγει πιο πολύ όταν... των ταινιών και όχι τόσο πολύ του βιβλίου. Πώς περήφανοι είσαστε για αυτό που έχετε δημιουργήσει μέχρι αυτή τη στιγμή? Πολύ περήφανη είμαι. Θα ήθελα πάρα πολύ να είχα λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί έχω πάρα πολλά βιβλία στο σιρτάρι και επειδή τα ζωγραφίζω κιόλας, χρειάζομαι πάρα πολύ χρόνο. Και δυστυχώς δυσκολεύομαι κάθε φορά να δημιουργήσω ένα βιβλίο. Μου παίρνει καιρό. Έχω και την κανονική μου δουλειά, οπότε κάνω πάνω από ένα χρόνο για κάθε βιβλίο. Εγώ είχα μια απορία, την οποία δεν την έχουμε σημειώσει, αλλά τώρα μου ήρθε. Σας συγγραφέας, έχετε ακούσει για τη φοβία του κενού? Τη φοβία της λευκής σελίδας? Ναι, της λευκής σελίδας. Εγώ κενού το ξέρω. Το writer's block, λέμε. Ναι, κάπως έτσι. Αυτό πώς το ξεπερνάτε? Έχετε βρει κάποιο τρόπο? Γιατί είναι δύσκολη η αρχή κάποιες φορές. Το ξεπερνάς μόνο άμα κοροϊδέψεις το μυαλό σου και του πεις ότι αυτό που πας να κάνεις τώρα δεν είναι το φοβερό, το τέλειο βιβλίο, αλλά θα κάτσεις έτσι να κάνεις μια μουτζούρα. Okay. Μόνο έτσι ξεκινάς και γράφεις πάνω στη σελίδα. Άμα πείσεις τον εαυτό σου ότι στην ουσία πείθεις τον αριστερό σου εγκέφαλο, που είναι ο εγκέφαλος της λογικής, ο οποίος είναι πολύ, πώς θα το πω, φιλόδοξος και θέλει έτσι, νομίζει ότι θα κάνει πολλά πράγματα,
ότι ξέρεις κάτι, θα κάτσω να γράψω μερικές έτσι φρασούλες, να δοκιμάσω μερικές λέξεις, τίποτα φοβερό. Και τελικά γράψε βιβλίο. Πολύ ωραία, ναι. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο για όλους. Κάποιοι... Όχι, δεν είναι εύκολο. Ναι, είναι πολύ δεν δύσκολο. Είναι εύκολο, δεν είναι, αλλά στην εποχή που ζούμε, στην εποχή της διάσπασης προσοχής που ζούμε, πιστεύω ότι οι λίγοι άνθρωποι που αφήνουν δίπλα τους, παραμερίζουν τα κινητά τους ή τα iPad τους και συγκεντρώνονται σε ένα πράγμα που είναι δημιουργικό, νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτως να μην τα καταφέρουν. Γιατί οι πιο πολλοί δεν το κάνουν. Καταλαβαίνω. Μαρία, θες να συνεχίσεις με ερωτήσεις? Ναι, θα ήθελα να σας κάνω το ερώτηση. Μονότρεμα με έχετε πάει. Θα ρωτήσουμε και τις υπόλοιπες. Ακόμα μια ερώτηση. Έχουμε διαβάσει πως έχετε ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σας. Ναι, ναι. Τι σας άρεσε περισσότερο από αυτά που έχετε ασχοληθεί? Όλα μ' αρέσουν. Δεν μπορώ τίποτα να διαλέξω. Η αλήθεια είναι ότι έχω ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία. Έχω ασχοληθεί με τώρα ασχολούμαι με τη σκηνοθεσία. Κάνω TikTok βίντεο, κάνω YouTube. Έχω ένα YouTube κανάλι, ζωγραφίζω, γράφω. Ναι, δεν μπορώ να αποφασίσω, δυστυχώς. Και αυτό είναι επίσης πολύ χρονοβόρο για μένα. Άκεντα! Και μου θυμίζει ο Αλέξο Γεράσης ότι τώρα έχω αρχίσει και ασχολούμαι με τη ξυλογλυπτική. Το οποίο είναι επίσης χρονοβόρο. Okay. Όλα αυτά τα συνδυάζονται κάπως? Νομίζω ναι. Νομίζω ότι όλα συνδυάζονται. Και η διαφήμιση, η δουλειά μου που κάνω, η κανονική δουλειά, ας το πούμε έτσι, που θέλω να κάνω δουλειά μου τη συγγραφή και την εικονογράφηση και χόμπι μου τη διαφήμιση, σιγά σιγά. Τα συνδυάζει όλα πραγματικά. Γιατί πρέπει να έχεις παραστάσεις για διάφορα πράγματα ώστε να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις όταν χρειάζεται και να βρεις μια ιδέα. Μια διαφήμιση. Πολύ όμορφο. Βέβαια η ερώτηση ήταν λίγο παγίδα, ήταν λίγο δύσκολη κι αυτή. Είναι σαν να ρωτάς ένα γονιό να διαλέξει το αγαπημένο του παιδί. Σωστό. Γίνεται αυτό? Όχι. Δεν γίνεται. Και με τα βιβλία μου δεν μπορώ να διαλέξω. Ναι, αυτό είναι. Τα βιβλία μου πολύ αγαπημένα. Πάντα βέβαια λέω αυτό το τελευταίο που έχω βγάλει τώρα. Το πιο πρόσφατο είναι. Το πιο αγαπημένο. Ναι. Γι' αυτό και τα μικρά παιδάκια τα αγαπάνε περισσότερο. Ναι, ναι, έτσι, σωστά, σωστά. Μάλλον τα προσέχουν περισσότερο. Και συνήθως όλα τα βιβλία μου, τώρα τα τελευταία βιβλία που είναι στις εκδόσεις Πατάκη, είναι όλα έχουν σχέση. Μάλλον συνδέονται το ένα με το άλλο. Από τα χμ που είναι η έμπνευση στο χαρτί, μέχρι το τελευταίο που είναι η φαντασία στις εκδόσεις Πατάκη. Που μιλάει για τη φαντασία και οπτικοποιεί τη φαντασία. Είπα να βγάλω κι εγώ ένα βιβλίο, γιατί δεν έχει βγάλει κανένας ένα βιβλίο πώς είναι η φαντασία. Και τα προηγούμενα μου επίσης έχουν να κάνουν με το αστρικό χωριό, έχει να κάνει πάλι με ταξίδι στη φαντασία, με τη φαντασία σου, ταξιδεύεις σε ένα άλλο μέρος. Νομίζω ότι είναι σχεδόν ένα βιβλίο όλα αυτά. Δεν είναι πολλά. Εγώ τα συνδέω στο μυαλό μου. Ελπίζω και οι υπόλοιποι. Να περιμένουμε κάποιο καινούργιο βιβλίο? Ναι, δουλεύω ταυτόχρονα πολλά. Το εμπεδώσαμε αυτό. Ήταν... Ναι, νομίζω το καταλάβατε. Και αυτό είναι το πρόβλημά μου συνήθως. Είμαι και πολύ αναβλητική, όπως καταλαβαίνετε. Εξού και ο Franz Kafka το βιβλίο. Που ένας μικρός συγγραφέα που είναι πολύ αναβλητικός και δεν γράφει τελικά το βιβλίο του. Όμως δουλεύω, ναι, δουλεύω διάφορα. Δουλεύω ένα φαντασία, δουλεύω διακονογραφημένα, αλλά κάποια στιγμή. Ναι, κάποια στιγμή πιστεύω θα βγουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ευχαριστώ εγώ, παιδιά, πολύ. Κύριε Γιώργο, έχουμε διαβάσει πως είσαι συγγραφέας και έχετε δουλέψει και σε κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Είσαι συντάκτης σε περιοδικό, ήσασταν. Σε περιοδικά, σε σελίδες, γράφετε σενάρια για βιντεοπαιχνίδια και για ταινίες. Και έχετε κερδίσει το 2018 ένα κρατικό βραβείο παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου, το «Η λέσχη αλόκοτων πλασμάτων, όταν ήρθαν για εμένα». Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για εσάς? Να πω λίγα λόγια για μένα, Τα είπες λίγο πολύ, βέβαια, εντάξει. Διαβασμένη. Ναι, πολύ διαβασμένη. Δεν μπορώ να πω. Θα πω το εξής. Ότι το παιδικό μου όνειρο στην πραγματικότητα ήταν να γράφω βιβλία. Γιατί διάβαζα βιβλία πολλά, μ' άρεσαν, ζούσα έτσι τους άλλους κόσμους που τους έβλεπα εκεί μέσα και ζωντάνευαν μπροστά μου
Και ήθελα και εγώ να γράψω κάποια, και εγώ να το κάνω αυτό. Και ξεκίνησα να τα γράφω. Άργησα πολύ να φτάσω να ολοκληρώσω ένα βιβλίο. Και μέχρι τότε είχα αλλάξει πορείες. Πήγα έτσι στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση όπως είπαμε. Πέρασα λίγο πάλι από τη γραφή μέσω των περιοδικών κτλ. Ώσπου κάποτε έφτασε η ώρα τελικά να γίνει το παιδικό μου όνειρο πραγματικότητα και να ολοκληρώσω επιτέλους κάτι. Γιατί έκανα αυτό που έκανε και ο φίλος μας ο Κλάφτα εκεί πέρα, της Κατερίνας. Ξεκινούσα να γράψω κάτι και τελικά δεν το ολοκλήρωνα. Είναι από τη ζωή βγαλμένα. Είναι μέσα από τη ζωή. Και κάποτε λοιπόν είπα δεν πάει άλλο. Εντάξει, πρέπει να ολοκληρώσω ένα βιβλίο. Και μόλις ολοκλήρωσα αυτό το πρώτο βιβλίο, ήταν σαν κάτι να απελευθερώθηκε και να κατάλαβα ότι πράγματι είχα δίκιο, ότι εκεί ήταν το, αυτό που ήθελα πάντα ας πούμε, να γίνει. Και έτσι ξεκίνησε λίγο πολύ το, η ενασχόλησή μου με τη λογοτεχνία ας πούμε, και όλα αυτά. Κάπως έτσι. Okay. Είχατε κάποιο ερέθισμα για να γίνετε συγγραφέας? Από μικρός? Από μικρός σου είπα ήταν τα βιβλία που διάβαζα. Αλλά σιγά σιγά μαθαίνεις όταν ασχολείσαι με την τέχνη. Δεν θα πω μόνο με τη συγγραφή, γενικότερα με την τέχνη. Είτε είσαι ας πούμε ζωγράφος, είτε είσαι κινηματογραφιστής, είτε είσαι γλύπτης ή ξέρω εγώ μουσικός, να είσαι ξέρω εγώ μια σπουδαία καλλιτέχνη των πώς το λένε, παραστατικών τεχνών. Μαθαίνεις να βλέπεις τον κόσμο και να εμπνέεσαι από αυτόν. Να βλέπεις δηλαδή γύρω σου το κάθε τι και αυτό να μετουσιώνεται σε κάτι. Σε μια ιστορία που μπορείς να την ανταλλάξεις με τους ανθρώπους και να δώσεις έτσι ένα διαφορετικό νόημα σε αυτό που ζούμε, σε αυτό που είναι γύρω μας. Να, θα έλεγα να ερμηνεύσεις ίσως μέσα σου τι είναι αυτό που ζούμε. Και με έναν τρόπο βρίσκει ο καθένας τους τρόπους του. Εγώ βρήκα αυτό. Άλλοι θα βρουν κάποιον άλλο τρόπο. Οπότε τα ερεθίσματα είναι εκεί. Είναι παντού. Είναι στους ανθρώπους που συναντάς, σε αυτά που βλέπεις, σε αυτά που διαβάζεις. Λένε πολύ κλέβεις από άλλους. Ξέρω εγώ, κάποιος μπορεί να πει αυτό το βιβλίο μου θυμίζει ένα άλλο, να πούμε σε κάποιον. Στην πραγματικότητα είναι αυτά. Είναι αυτό που είμαστε, αυτό που ζούμε, που εισπράττουμε και τελικά το κάνουμε κάτι δεν άλλο. Δεν υπάρχει παρθενογένεση. Από όλοι κάπου έχουμε πάρει. Από κάπου. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Απλά δεν τροφοδοτούμε τον κόσμο με καινούριες ιδέες. Δηλαδή και όσο κοιτάμε κάποιες άλλες και επαναλαμβάνουμε πάνω κάτω τις ίδιες. Εγώ πιστεύω ότι όλα προέρχονται από τη φύση. Ναι. Σαν ερέθισμα το πιο αρχαίγωνο. Όλοι γράφανε για τη φύση, ας πούμε τοιχογραφίες παλιά. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους του 10.000 π.Χ. Ήταν το κυνήγι τους. Αυτές είναι οι πρώτες ιδέες και μορφές τέχνης. Εγώ γι' αυτό πιστεύω δεν υπάρχει παρθενογένεια. Τα πήραμε όλα από τη φύση, όπως είναι. Και σιγά σιγά εξέλιξη κοινωνίας, εξέλιξη των ανθρώπων, των πολιτισμών. Είχαμε από παντού ερεθίσματα. Ναι, αλλά μπορείς να κάνεις συνδυασμούς ιδεών και να βγάλεις μια original ιδέα. Σίγουρα. Αυτό είναι. Αυτό. Θέλει σκέψη. Έχουμε όμως και βιογραφίες από αρχαία προϊστορικά χρόνια. Βιογραφίες. Που είναι οι παλάμες επάνω ναι. Που είναι βιογραφία αυτό. Δεν είναι η φύση. Σωστά, το είχα ξεχάσει αυτό. Υπάρχει των άλλων τεχνών. Δεν ξέρω, είναι δύσκολη συζήτηση. Δεν είναι εύκολο να τη λύσουμε εδώ πέρα. Απλά θα κάνουμε ερωτήσεις τώρα. Ναι. Κύριε Γιώργο, μάθαμε και θέλουμε να μάθουμε κιόλας αν είναι αλήθεια. Αν είχατε ανάμεξη στο σύστημα του βιντεοπαιχνιδιού πέρυσι και κάτια. Καλά. Μιλάμε, πήγαμε πολλά χρόνια πίσω, έτσι. Ναι, είναι ένα, έχει πλάκα γιατί εδώ έχω συναντήσει κάποια παιδιά που το είδαν και το ξέρανε το περιπτυκάτι. Και εγώ λέω τώρα, ναι. Και λέω, πώς είναι δυνατόν. Αυτά τα παιδιά αυτά δεν είχαν κάνει γεννηθεί κάποια από αυτά, ας πούμε. Έτσι. Και πραγματικά, εν τω μεταξύ η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ. Αυτά τα τέτοια μπορείς να τα θεωρήσεις τεχνολογικά παροχημένα αυτά τα παιδιά. Τέλος πάντων, ήταν μια σειρά έτσι με κάποιους ήρωες που είχα φτιάξει και άλλη μία που ήταν για τη μουσική. Και ήταν τα σενάρια δηλαδή δικά μου, σε συνεργασία κάποιες φορές με έτσι, άλλους συνεργάτες. Και φτιάχναμε και ξεκίνησε έτσι ένα που έχει πλάκα που εμφανίζεται ξαφνικά σαν κομμάτια από το παρελθόν που τα έχεις ξεχάσει κι εσύ. Εγώ τους έχω διαγράψει από το μυαλό μου, ας πούμε, αυτούς τους ήρωες.
Δηλαδή σε αυτό το βιντεοπαιχνίδι εσείς γράψατε τους ρόλους. Είναι το σενάριο, ναι. Κάποιοι από τους χαρακτήρες να φτιαχτούν, να στηθούν σωστά. Και τα σενάρια της κάθε μικρής ιστορίας που γίνεται τέλος πάντων στο τέλος μέσα από τους άλλους καλλιτέχνες. Είναι εκεί η τέχνη της συνεργασίας φοβερή. Γιατί θα έρθει μια εικονογράφος, ας πούμε, και θα φτιάξει τις εικόνες αυτές. Θα έρθει ο προγραμματιστής που θα φτιάξει την όλη, να στηθεί όλο αυτό σαν παιχνίδι. Οπότε γίνεται αυτή η συνεργασία και μαθαίνεις, είναι πολύ σημαντικό και αυτό που μαθαίνεις να είσαι. Εγώ το ήξερα από τον κινηματογράφο βέβαια, που είναι το έτσι, η τέχνη της συνεργασίας. Αλλά και στο βίντεο παιχνίδι, ας πούμε, ισχύει αυτό. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρία Λέγκη, είστε στη σειρά σα. Εγώ κάτω έχει την καφέ. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για εσάς. Λοιπόν, σε αντίθεση με τον κύριο Παναγιωτάκη και την κυρία Κρίς, δεν είμαι καθόλου αναβλητικός, αλλά δυστυχώς δεν είμαι του ίδιου ταλέντου με τους προηγούμενους συγγραφείς. Οπότε, θέλω να πω ότι όταν βάζω κάτι στο νερό μου θα το κάνω. Θα το κάνω, δεν αναβάλω κάτι, θα πω ότι θα το κάνω. Λοιπόν, οπότε το πρώτο μου βιβλίο που έγραψα ήταν, δούλευα λοιπόν και δουλεύω στη διαφήμιση, και το πρώτο βιβλίο που έγραψα ήταν, έλεγα, επειδή πέρναγα πάρα πολύ δύσκολα στη διαφήμιση, έλεγα δώστε μου λίγο ελεύθερο χρόνο και θα γράψω ένα βιβλίο, δώστε μου λίγο ελεύθερο χρόνο και θα γράψω ένα βιβλίο. Και πραγματικά μου δόθηκε ο χρόνος, με απέλησαν το 2010. Και αφού καθόμουν λοιπόν και δεν έκανα τίποτα για ένα χρόνο. Σας έδωσαν όλο το ελεύθερο χρόνο. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και αυτό το χρόνο λοιπόν που καθόμουν, έγραψα δύο βιβλία που αφορούσαν τη διαφήμιση. Και επειδή πέρναγα πολύ δύσκολα και γι' αυτό έγραψα και για τη διαφήμιση να τα πω. Λοιπόν, μόλις έλειωσα τα βιβλία και τα εξέδωσα, ξαναπροσλήφθηκα και δεν είχα κάποιο άλλο διάλειμμα ενδιάμεσα από το 2011 που ξαναπιάσα δουλειά λοιπόν. Υπήρχε όμως ένα διάλειμμα. Πότε είχαμε αυτό το διάλειμμα? Με τον COVID. Είχαμε λοιπόν ένα διάλειμμα περίπου 6 μηνών. Μπράβο, COVID. Να λοιπόν, άλλη μια στιγμή που κάθισα λοιπόν. Και παρακολουθούσα λοιπόν ένα σεμινάριο online που ήταν masterclass δημιουργικής γραφής. Και ήταν αρκετές ώρες τέλος πάντων. Και από μόνος όμως εγώ, μου άρεσε δηλαδή αυτό που είπε αυτός ο συγγραφέας. Μίλες τα μυστικά. Ήταν λοιπόν, είναι Αμερικανός και έλεγε ότι γράφω λέει, πολύ εύκολα, γράφω απλά το, δεν γράφω όλο το βιβλίο, γράφω τις επικεφαλίδες, δηλαδή σαν να λέμε την επικεφαλίδα του κεφαλαίου, τι θα έχει μέσα στο κεφάλαιο. Και μετά κάθομαι και τα αλλάζω, αυτό θα πάει πάνω, αυτό θα πάει κάτω, δηλαδή γράφεις ξέρω εγώ 15 γραμμές. Και τα βάζεις επίσης ναι, στη σειρά. Κατά τη δική του τρόπο γραφής, δεν γράφουν όλοι άνθρωποι έτσι, αλλά θα γράφω έτσι. Και λέω τι ωραίο λέω αυτό, γιατί εγώ στα άλλα είχα παιδευτεί πολύ. Λέω αυτό είναι τρομερό. Λέω γράψω τώρα βιβλίο τώρα. Λέω. Για να πω, σκέφτηκα μια ιδέα, είχα μια ιδέα τώρα στο μυαλό μου. Λέω το γράψω τώρα. Το γράφω λοιπόν πάνω κάτω τα κεφάλαια αυτά. Λέω τρομερό, το πέτυχα. Το στέλνω μέσα στο 8μηνο εκεί που κάτσαμε περίπου. Το στέλνω στον εκδοτικό οίκο. Λέω το φοβερό βιβλίο. Μου λέει όχι. Μου λένε δυστυχώς. Δεν μου είπαν είναι χάλια, αλλά μου λένε δυστυχώς δεν είναι καλογραμμένο. Λέω, είναι ηλίθιοι άνθρωποι. Λέω, εντάξει, εδώ έχω γράψει εγώ μάστερ. Έχω παρακολουθήσει masterclass. Το αφήνω λοιπόν. Λέω, δεν ξαναγράφω. Λέω, τώρα δεν είναι δυνατόν. Το αφήνω. Το ξανασκέφτομαι, λέω, άντε, θα κάνω άλλη μια προσπάθεια. Ξαναγράφω λοιπόν ολόκληρο το βιβλίο, το οποίο είναι πολλές χιλιάδες λέξεις. Είναι σαν ένα μικρό μυθιστόρημα, 60.000 λέξεων, 65. Το ξαναδίνω πάλι. Μου λένε, όχι. Δεν είναι, μου λέει το βιβλίο. Λέω, έχω μπλέξει, λέω, τώρα με ανθρώπους αρνητικούς. Δυστυχώς. Δεν θέλω μέσα το βιβλίο. Στο θετικό κλίμα του COVID. Μέσα στο θετικό κλίμα. Λοιπόν, το ξαναγράφω τρίτη φορά το βιβλίο. Όχι. Ήμουνα λοιπόν απεγνωσμένος. Εν τω μεταξύ το είχα βάλει και να αποδείξω στον αναγνώστη που διάβαζε το βιβλίο ότι θα το γράψω το βιβλίο. Με είχε εκνευρίσει από πείσμα. Λοιπόν, και έτσι όπως προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο να το γράψω. Ξεκινάω με την πρώτη φράση που έλεγε, είναι με έναν έφηβο αυτό το βιβλίο που είναι λίγο έτσι, θα σου πω, weird κάπως.
και ξεκινάμε τη φράση που λέει είμαι κάτω από την μπασκέτα του σχολείου μόνος και είμαι λίγο βλαμμένος. Και το υπόλοιπο βιβλίο γράφτηκε αυτόματη γραφή. Και το έστειλε και μου λέει είναι πολύ καλό τώρα. Και έτσι λοιπόν you θα εκδοθεί. Hello. Θα εκδοθεί τώρα ο Σονούπ, υποθέτω την άλλη εβδομάδα, ξέρω κάτι τέτοιο. Πώς λέγεται το βιβλίο, καλέ? Το Μέγα Αλέξανδρο, το ξέρετε? Νομίζω ναι. Ωραία, αυτός είναι ο Μέτρος Αλέξανδρος. Είναι σύγχρονο το βιβλίο, απλά παίζει με τη μετριότητα. Ότι τα παιδιά τα οποία δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο και δεν οφείλουμε όλοι οι άνθρωποι να είμαστε ούτε Αϊνστάιν, ούτε Μόζαρτ, ούτε Μέγα Αλέξανδροι. Μπορεί να είμαστε μέτροι, αλλά να ξεπεράσουμε λίγο τον εαυτό μας, ένα κλικ παραπάνω να το πάμε, από εκεί που από αυτό μπορούμε να κάνουμε. Μιλάει για αυτό το πράγμα λοιπόν, για το Μέτριο Αλέξανδρο, ένα παιδί που είναι σε όλα μέτριος, εκείνος όμως θεωρεί, σαν και εμένα, θεωρεί ότι είναι φοβερός και τρομερός. Είναι τρομερή ιδέα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ήδη. Βρίσκω και εγώ λίγο τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, έτσι από αυτά τα λίγα που άκουσα. Πάντως με το πείσμα από ναι, την κατάλαβα. Είναι με το πείσμα ναι. Πολύ σίγουρα. Όσοι δεν έχουν ταλέντο έχουν πείσμα αυτό. Ναι, ναι. Και με τις αντιδράσεις που είπατε ότι τι μου λέτε τώρα, εγώ φτιάξε η αριστερή. Ναι, έτσι, έτσι νόμιζα αλήθεια. Εγώ είμαι σίγουρος. Θα θέλατε να μας πείτε και λίγα πράγματα για τα βραβεία που έχετε κατακτήσει? Προσέξτε, βραβεία έχω πάρει όχι σαν συγγραφέας. Έχω πάρει σαν διαφημιστής. Επειδή είμαι στη διαφήμιση, έχω πάρει βραβεία που μπορεί να μην τα ξέρετε τώρα εσείς, είναι δεν τα ξέρετε, οπότε μην σας βλέπω τώρα. είναι βραβεία διαφήμισης. Τα Hermes Awards. Είναι Hermes Awards λέγονται. Πώς δεν τα ξέρουμε. Και έχω πάρει λοιπόν διάφορα τέτοια, χρυσά σημαία. Και Effie Awards. Και ναι, και Effie Awards που είναι αποτελεσματικότητα. Έχω πάρει αρκετά τέτοια βραβεία. Τα ξέρω και εγώ σαν διαφημίστρια. Εννοείται, ναι. Δουλεύω στη διαφήμιση από το 1993. Έχει γίνει η δεύτερη φύση μου η διαφήμιση. Δεν μου αρέσει, να πω την αλήθεια, αλλά είναι αυτό το μόνο που ξέρω να κάνω. Ξέρεις να γράφεις κιόλας από ό,τι φαίνεται. Ναι, συγγνώμη. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να κάνω μια κοινή ερώτηση και τους τρεις. Θα τσακωθούμε, ποιος θα μιλήσει πρώτος. Θα δώσω εγώ σειρά. Όποιον δείξω. Τέλειο. Ωραία. Ποιο έχουμε μάθει πως ήρθατε εδώ πέρα για να παρουσιάσετε βιβλία στα σχολεία. Ποιο βιβλίο παρουσιάζετε? Λοιπόν, εγώ που με δείξατε. Παρουσίασα τη φαντασία που σας είπα και πριν, που είναι το τελευταίο μου βιβλίο. Όχι το τελευταίο μου. Το πιο πρόσφατο. Το πιο πρόσφατο, μπράβο. Ακούγεται πολύ άσχημο το τελευταίο μου βιβλίο, ελπίζω να μην είναι. Μακάβριο. Μακάβριο, ναι. Θα χτύπαγα ξύλο, θα ακουστεί άσχημο στο ραδιόφωνο. Και η καθαρίστρια Χάος. Που είναι ένα βιβλίο πάλι από τις εκδόσεις Πατάκη, νομίζω ότι είναι δύο βιβλία πριν. Αυτά. Θέλετε να μας πείτε και την αντίδραση των παιδιών? Αχ, τα παιδιά. Τα αγάπησα τα παιδιά. Πραγματικά. Ήταν μέσα στις αγκαλιές. Δεν με αφήνουν να φύγω. Δεν ξέρω. Έχω τις πιο ωραίες αναμνήσεις. Από τη σημερινή ημέρα τουλάχιστον. Θα έχω και αυριανή ημέρα. Και ανυπομονώ. Κάθε μέρα θα είναι και καλύτερα. Ναι. Κύριε Γιώργο, εσείς? Εγώ μίλησα με τα παιδιά για το Τηλέφια Λόγω των Πλασμάτων, που είναι μια σειρά με παιδιά που έχουν έτσι ασυνήθιστες ιδιότητες. Σαν και εμάς. Σαν όλους μας, θα έλεγα. Σαν όλους τους ανθρώπους. Όπου εκεί πήρα και πολλές σπουδαίες ιδέες, γιατί αυτή η σειρά ιστορίες διαδραματίζονται σε δύο σχολεία με αλόκοτα πλάσματα, έτσι λέγονται, παιδιά με αλόκοτες ιδιότητες, και πρέπει να τα γεμίσω αυτά τα σχολεία με παιδιά, με μαθητές και με καθηγητές. Οπότε ζητάω στα παιδιά ιδέες. Όπου αποδεικνύεται ότι οι ιδέες που έχουν τα παιδιά είναι πολύ πιο ευρηματικές από τις δικές μου ιδέες. Έτσι. Και κάποιες φορές έχω πάρει, γιατί γράφονται και άλλα βιβλία στη σειρά, τους το λέω, παιδιά, θέλω και την άδεια σας να χρησιμοποιήσω αυτόν τον ήρωα, έτσι, αυτή την ηρωίδα στο βιβλίο μου. Οπότε δουλέψαμε τη Λέσχια Λόγω των Πλασμάτων,
ένα από τα βιβλία της σειράς, τον Ισιντόρο, Ισιντόρο και το Φεγγάρι, με μικρότερα παιδιά, τη Λέσχια Λόγκο, τον είναι παιδιά του γυμνασίου, και αύριο θα πάω με τον Τίγκρε, ένα παιδί από μια φαβέλα της Βρασιλίας, ναι, που μεγαλώνει εκεί με διάφορα όνειρα και διάφορες δυσκολίες, πάλι με μεγαλύτερα παιδιά. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω εγώ είναι ότι αυτό που είπατε, ότι κάνετε στην ουσία ένα brainstorming με όλα τα παιδιά, και εννοείται πως θα ακούσουν πάρα πολύ καλές ιδέες, γιατί καμιά φορά η φαντασία ενός μικρού παιδιού είναι unexcelling. Και μπορεί να, πεταχθεί, μπορεί να πεταχθεί μια ιδέα από το πουθενά και να μην το περιμένει κανένας. Ναι. Και είναι καλύτερη, να είναι η χρυσή ιδέα. Και είναι, αυτό είναι πολύ, το όμορφο. Είναι πολύ ωραίο γιατί γίνεται έτσι, μπαίνουν τόσο πολύ μέσα στο κλίμα αυτή, δηλαδή το ζουν τόσο έντονα, που αρχίζουν μετά και λένε, σας παρακαλώ, μπορείτε να βάλετε και αυτή την ηρωίδα να έχει το δικό μου όνομα, ή μπορεί να έχει το όνομα του αγοριού που μου αρέσει. Οπότε το έκανα και αυτό. Πέφτουν τα φακελάκια μετά. Ναι, το έκανα και αυτό. Έβαλα σε μία, στο επόμενο βιβλίο, ας πούμε, να έχει την ιδιότητα που ήθελε με το όνομα αυτό. Τα λεπτά μας πείτε και εσείς, κύριε Αλέξανδρο. Εγώ αναγκαστικά τους μίλησα για τον Μέτριο Αλέξανδρο. Το πρόβλημα ήταν ότι τα παιδιά δεν το ξέρουν το βιβλίο γιατί θα βγει. Οπότε ούτε είχαν ακούσει το βιβλίο αυτό. Οπότε προσπαθώντας να κερδίσω λίγο την προσοχή τους, ξεκίνησα και τους λέω, για να τους πω για το βιβλίο να τους μιλήσω, τους λέω ποιος είναι ο πιο μέτριος μαθητής εδώ μέσα. Με κοιτάγανε, δεν σηκώνει κανένα το χέρι του βέβαια. Λέω, άρα λέω, είστε άριστοι όλοι ή είστε σκράπεστε. Και τους μίλησαν πρώτα, τους είπα μετά ότι δεν πρέπει να ντρεπόμαστε. Το να είμαστε μέτροι δεν είναι ντροπή. Γιατί δεν σηκώνει κανένα στο χέρι του, ακριβώς δεν ντρέπεται να πει είμαι μέτρος ή όχι. Δεν είναι ντροπή. Λέω, αρκεί να προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Τον εαυτό μας, ναι, αυτό. Μέτρο να άρεσε να τη σχέση. Ναι, 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 αλήθεια. Νομίζω ότι όλοι κάναμε, γράψαμε βιβλία προσπαθώντας να πείσουμε. Συνάδουν πάνω κάτω όλα. Είναι όλα στο ίδιο φάσμα, ας πούμε. Κάνοντας χιλιάδες λάθη και. Εννοείται, ποιος δεν κάνει λάθη. Και δοκιμάζοντας. Έχουμε άλλες ερωτήσεις. Όχι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί. Τις υπόλοιπες θα γίνουν. Πάρτε μας και εμάς. Εγώ δεν φεύγω από εδώ, θα κάτσουμε και θα μιλάω. Θα έχουμε καφέ, θα το πούμε. Πάρτε μας και εμάς, θα βοηθήσουμε. Βεβαίως. Ήμασταν από το Ζιζάνιο News. Είμαι ο Χαράλαμπος Φάφας, μαζί μου με τη Μαρία Μάτσα και τα προηγούμενα παιδιά που συμμετείχαν στην προηγούμενη συνέντευξη. Και θα είμαστε καθημερινά 3 με 5 σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ μαζί σας με διάφορες συνεντεύξεις και συναρπαστικά πράγματα. Fox 103.3